Συγγνώμη λίγο, την μπάλα. Τι κάνουμε ρε αυτοί. Μέσα σε όλα. Γεια σας. Είμαι η Δάφνη. Και εγώ ο Γιώργος. Και βλέπετε την εκπομπή Μέσα σε όλα από την πρώτη web TV της Θεσσαλονίκης. CitizenTV.gr. Από την εκπομπή μας θα μαθαίνετε νέα όχι μόνο για την εγχώρια, αλλά και για τη διεθνή showbiz. Θα μαθαίνετε νέα για τους αγαπημένους σας star. Όπως επίσης και για ό,τι παράξενο συμβαίνει γύρω μας. Να ξέρεις Γιώργο, όπως και εσείς φίλοι που μας παρακολουθείτε, ότι από μένα θα μαθαίνετε ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά. Με αρχηγό το κράτος ας πηγαίνει. Πολύ της μόδας είναι οι ναζιστικοί χαιρετισμοί. Έκανε έναν από αυτούς σκηνώτης πάνω στην πίστα, όπως είδαμε σε ένα βίντεο στο YouTube. Για πες μας, τι έγινε. Έκανε αυτό το χαιρετισμό, καθώς τραγουδούσε ένα τραγούδι. Και δεν μας φαίνεται περίεργο όμως, γιατί έχει δηλώσει και στο παρελθόν και έχει επιθετικά σχόλια για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Καθόλου περίεργο. Του αρέσει να προκαλεί και το έκανε για μία ακόμη φορά. Γιώργο, έχω νέα για τη λατρεία μου. Ποια είναι η λατρεία σου? Ποιος άλλος. Νίκος Βέρτης. Και για πες μας τι έκανε αυτός. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι και λέγεται Αδιαφορείς. Ποιος εγώ? Όχι, όχι εσύ. Το καινούργιο του τραγούδι και πάει πάρα πολύ καλά. Και στα ραδιόφωνα και στην πίστα κάτω σε φαντάζια που τον ακούνε. Και το περιμένουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη να το ακούσουμε κι εμείς. Ας το ευχηθούμε πάντως τα καλύτερα. Δαίμονες. Τι έπαθες, όλα καλά? Όλα καλά. Δεν έπαθα κάτι εγώ. Είναι η ροκ όπερα που έχει ανεβάσει η Άννα Βύση και πάει πάρα πολύ καλά και έχει πάρει παράταση και για μετά το Πάσχα. Ωχ, τι έγινε, η Βίκυ Καγιά χωρίς παπούτσια, μήπως τη χτύπησε η κρίση? Όχι, είναι ξυπόλυτη σε κεντρικό δρόμο και φιλανθρωπικό σκοπό. Στην εκδήλωση One Day Without Shoes που έγινε για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, Δάφνη, αρκετά με τα δικά σου. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα δικά μου. Από εμένα θα μαθαίνετε τα πάντα για την ξένη showbiz. Άντε, τι έχεις να μας πεις, για να δούμε. Έμαθες τι έγινε με την Kardashian? Αχ, όχι, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω ξεχάσει τώρα τα λεφτά με τα ελληνικά, οπότε για πες μου να μάθω. Μπορεί το δικαστήριο για το διαζύγιο μεταξύ Kardashian και Humphries να μην έχει καν ξεκινήσει, ωστόσο φαίνεται ότι η Kardashian έχει ήδη το πάνω χέρι. Καθώς ο δικαστής αποφάσισε ότι πλέον δεν γίνεται να εκχωρηθούν τα προσωπικά της email στο γεγονός του Chris. Αχ, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Kim Kardashian. Η οποία μάλιστα περιμένει παιδί τον Ιούλιο να το κάνει West. Την Τετάρτη, 17 Απριλίου, έγινε η κηδεία της Margaret Thatcher. Τα μέτρα ασφαλείας στα Ρακόντια και παρούσα ήταν επίσης και η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μάλιστα, δεν έγιναν υπερπτήσεις μαχητικών αεροπλάνων, καθώς όπως ήδη έχει δηλώσει στο παρελθόν, είναι σπατάλη. Ας πούμε συλληπιτήρια για τη σιδηρά κυρία. Δάφνη, τον ξέρεις το Rick Ross? Αυτός που λέει το BMF? Αχ, ωραίο τραγούδι, γι' αυτό θα πούμε. Όχι, θα πούμε για το νέο του single, το οποίο ήταν η αφορμή να τερματιστεί η συμφωνία του με τη Reebok. Γιατί? Θα έβγαζε μια νέα σειρά παπουτσιών και δυστυχώς το τραγούδι μιλάει για βιασμό και ενάρκωση μιας κοπέλας. Α, καλά έκανε τότε και ακυρώθηκε. Πάντως, πάρα πολλοί καλλιτέχνες τον υποστήριξαν, όπως ο Mick Mill και ο Slim Thug στο Twitter. Γιώργο, είδες το αθλήδι μου, σ' αρέσει? Όχι τόσο όσο τη Μίλι Μάκιντος. Ο Professor Green και η Μίλι Μάκιντος συνεργωνιάστηκαν και πάρα πολλοί φίλοι του ζευγαριού τους συνεχάρισαν. Όπως η Amber Atherton και τα Time Tempa. Αχ, κι εγώ θέλω. Είσαι μικρή ακόμα. Μα δεν σου λέω λίγα, μα για τα χτυλίδι σου μιλάω. What's your name? I'm on a ride right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him.
calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Λοιπόν, Δάφνη, ξέρεις την ταινία Django Unchained? Όχι. Πού δεν την ξέρω, αλλά την έχω δει. Είναι η νέα ταινία του Quentin Tarantino, η οποία προβλήθηκε στην Κίνα, παρόλα αυτά σταμάτησε η προβολή της. Γιατί? Γιατί περιείχε μέσα πολύ σεξ, βία και αίμα, και πέρα από το μοντάζ το βασικό, θεώρησαν ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην προβολή της. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, η Κίνα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ταινιών στον κόσμο και ο Ταραντίνο θα κάνει τα πάντα για να προβληθεί. Τελικά, το πολύ σεξ, αίμα και βία κάνει κακό. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε. Φυσικά, αυτή τη στιγμή που είπαμε για το μεγάλο Νικοβέρτη. Σιγά τώρα. Ζηλεύεις, γιατί δεν τα λες αυτά. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Από την εκπομπή μας θα μαθαίνετε νέα όχι μόνο για την εγχώρια, αλλά και για τη διεθνή showbiz. Θα μαθαίνετε νέα για τους αγαπημένους σας star. Και γι' ό,τι παράξενες που με γύρω. Ξεχάσατε όσο είναι. Λεμονές. Φέιλ.